Λοιπόν, και επειδή πρέπει να γίνω κατανοητός για όλους από εκείνα τα οποία θα πω, και για να γίνει πραγματικά ότι είναι έξτρα πράγματα, πρέπει να βάλουμε κανόνες οι οποίοι είναι αδιάσυστοι, δηλαδή κανόνες της φύσης, οι οποίοι δεν υπάρχει δυνατότητα τίποτα, μα καμία δύναμη να τις μετακινήσει. Λοιπόν, ο πρώτος αυτός νόμος είναι ότι ο άνθρωπος δεν παράγει τίποτα. Τα πάντα τα παίρνει από το περιβάλλον. Δηλαδή, από το φυτικό, το ζωικό βασίλειο και ορισμένα μέταλλα από τα οποία υπάρχουν στα διάφορα στοιχεία τα οποία πλήρουν αυτά τα ίδια το ίδιο το φυτικό και το ζωικό βασίλειο. Δεύτερος νόμος. Ο άνθρωπος συνθέτει τα πάντα γιατί είναι παντοδύναμος. Και είναι παντοδύναμος γιατί αυτή είναι η καταβολή του. Η σύνδεξη δύο πυρήνων, σπερματοζωαρίου και οαρίου, είναι σύνδεξη πυρήνων. Και η σύνδεξη πυρήνων γίνεται ελεγχομένη από τη φύση με κοσμογονικές δυνάμεις. Από τα δύο αυτά όντα, τα οποία δεν τα βλέπουν, σπερματοζωάριο, άριο, η μίξη αυτών των δύο πυρήνων δημιουργεί τον υπεργαλαξία, αυτό που λέμε άνθρωπο. Λέγοντας υπεργαλαξία, εννοώ ότι υπερβαίνει ο άνθρωπος με τα συστατικά τα οποία έχει, τα κύτταρά του δηλαδή, ενώ τα του σύμπαντος υπάρχοντας σήμερα όντα, δηλαδή πλανήτες και λοιπά, αν έρχονται 10 εις την 20, ο άνθρωπος μόνος του διαθέτει 10 εις την 15, δηλαδή ελάχιστα. Τώρα, τι γίνεται μονάχα με τη σκέψη αυτή, ότι αυτό από το οποίο δεν βλέπουμε τίποτα, σχηματίζεται ο άνθρωπος. Φτάνουμε να μένουμε εκστατικοί και να στεκόμαστε μπροστά σε αυτό που με αγωνία και με κατάπληξη και με έκπληξη ο Απόστολος Παύλος είπε: «Κατήγγιστε τους αιώνας ρήματι Θεού, είναι αμύε των φαινομένων τα βλεπόμενα γεγονένη». Δηλαδή γίνονται πράγματα τα οποία από εκείνα που δεν βλέπουμε, πράγματα που βλέπουμε. Λοιπόν, εφάσαμε δύο στόχους, δύο νόμους. Ότι ο άνθρωπος δεν παράγει τίποτα, αλλά ο άνθρωπος τα πάντα. Τα συνθέτει τα πάντα. Και δηλαδή είναι από τη φύση του, από τη στιγμή κατά την οποία το κύτταρο αυτό, η σύνδεξη αυτή των δύο πυρήνων, έχει την παντοδυναμία να δημιουργεί από το τίποτα αυτό που βλέπουμε, τον άνθρωπο. Τώρα, έχουμε και από την άλλη μεριά και ένα άλλο που βλέπουμε, το οποίο δεν είναι φυσικός νόμος, αλλά αυτό το διαπιστώνουμε, το διαπιστώνουμε επιστήμη. Ότι δεν υπάρχει αρρώστια που να μην έχει αυτόματον ίαση. Άρα, δεν υπάρχει καμιά αρρώστια που να μην μπορεί να τη θεραπεύσει ο άνθρωπος. Ο οργανισμός του άνθρωπος. Αρκεί να έχει εκείνα που του χρειάζεται. Λοιπόν, αυτό ήταν εκείνο, και με εκείνο που διάβασε σε ένα σημείο, σε παρακαλώ, ναι, διάβασε το. Ναι, αυτά έχουν ακουστεί πολλές φορές. Ασφαλώς έχουν ακουστεί και ανοίγουν πόρτες ανοιχτές. Αυτό θα το διαβάσω, το έχει πει ο κύριος Τσακαγιάννης, χειρουργός, ο οποίος ήταν συνεργάτης του κυρίου Φόλκμαν, που παρουσιάζει σήμερα αυτό το καινούριο κοκτέιλ, με το οποίο λέγεται ότι, ναι, τι λέει ο κύριος Τσακαγιάννης. Λοιπόν, λέει: «Ο καρκίνος δεν είναι παρά μονάχα η κορυφή του παγόβουνου. Εάν επιτύχει η θεωρία του Φόλκμαν, τότε έχουμε ανοίξει το δρόμο για τη θεραπεία πάρα πολλών ασθενειών, όπως είναι η καρδιοπάθεια, στα κεφαλικά επεισόδια, διάφορες μορφές ελκών, η ρευματοειδή αρθρίτιδα, ακόμη και το AIDS. Σε παρακαλώ, αρκεί αυτό το κοκτέιλ φαρμάκο να θεραπεύει τον καρκίνο και στον ανθρώπινο οργανισμό». Λοιπόν, αυτό ακριβώς, όταν εγώ διαπίστωσα ότι γίνεται, ήταν εκείνο που με τρέλανε και με έκανε να γράψω στον Πρωθυπουργό και να το κοινοποιήσω και σε 1989. Σε 13 περιοχές. Ναι. Και το AIDS θεραπεύει. Γιατί έχουμε AIDS θεραπευμένο από γυναίκα που γέννησε παιδί με AIDS, και το παιδάκι χωρίς να κάνουν τίποτα, από μοναχότενό ή το με AIDS, έγινε μόνο. Έγινε καλά. Άρα έχουμε αυτόματη θεραπεία. Εφόσον έχουμε αυτόματη θεραπεία, θα πει ότι ο οργανισμός μπορεί να το θεραπεύσει. Αν δώσει τα στοιχεία, σημαίνει ότι το έχουμε απογυμνώσει. Λοιπόν, είπατε ότι ο ανθρώπινος οργανισμός συνθέτει. Συνθέτει τα πάντα. Πρέπει όμως να έχει στοιχεία να συνθέσει. Εκεί ακριβώς. Δηλαδή, οι δύο νόμοι αυτοί, το ότι δεν παράγει τίποτα
και ότι τα πάντα φτιάχνει αυτή εντάξει. Αυτή να τα βρεις. Όταν σημερινές τρόπες, γι' αυτό ο Ιπποκράτης το λέει καθαρότατα. Όσοι έχουν διαβάσει και αν δεν έχουν διαβάσει να έρθουν να τους το δείξουν. Σε ποια σημεία γράφεται ότι ο δρόμος για την υγεία είναι μονόδρομος. Είναι διατροφή, τρόπος ζωής. Η διατροφή απευθύνεται στο σώμα του ανθρώπου. Ο τρόπος ζωής παρέχει στο άλλο, το άλλο κομμάτι το οποίο είναι συνυφασμένο με τον άνθρωπο για να σχηματιστεί το όλο. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν είναι πλέον ήλιο, σκέπη ήλιο, είναι και κάτι άλλο. Το οποίο δεν ξέρω ο καθένας πώς το λέει, εγώ το λέω ψυχή, γιατί έτσι το βλέπω, έτσι είναι, έτσι το αντιλαμβάνομαι. Έτσι το πιστεύω. Τώρα ο καθένας μπορεί να πει αυτό το κάτι άλλο, που δεν μπορεί να παραδεχτεί ότι είναι και κάτι άλλο, νομίζω ότι είναι απαράδεκτο, δηλαδή ακατανόητο, δηλαδή ότι δεν είναι και κάτι άλλο. Εκείνο το κάτι άλλο είναι εκείνο το οποίο, στο οποίο δεν μπορούμε να ασχοληθούμε, είναι ο νόμος της μιας αρχής. Από εκεί δηλαδή ξεκινάνε τα πάντα. Τώρα από εκεί και πέρα τι γίνεται άλλα τα. Ποιος ο λόγος λοιπόν να γίνεται αυτή η προσπάθεια, οι πολυσχηδίες, οι πολυδέδαλοι, χρόνια τώρα, δεκάδες χρόνια τώρα, να παράγουμε στα εργαστήρια πράγματα που μπορεί να συνθέσει ο ανθρώπινος οργανισμός και μάλιστα να είναι και αυθεντικά. Δεν υπάρχει περισσότερο κουταμάρα από αυτή. Δεν υπάρχει περισσότερο κουτό από αυτό. Προσέξτε, αν θα σας πω το τι μπορεί να σχηματίσει ο οργανισμός μόνο από τη σύνθεση αμινοξέων. Δηλαδή, μια πρωτεΐνη αποτελείται η μικρότερη πρωτεΐνη, τουλάχιστον από 100 αμινοξέα. Εάν προσθέσεις, για να προσθέσεις ένα αμινοξέα ακόμα εκείνο, ξέρετε πόσες αμινοξέα σχηματίζονται θεωρητικά τουλάχιστον, πόσες πρωτεΐνες. 10^100, που είναι ένας αριθμός για να τον γράψεις, πρέπει να βάλεις 131 ψηφία στη σειρά. Και αυτή είναι η απλούστερη πρωτεΐνη. Έχουμε πρωτεΐνες με 1000 αμινοξέα. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Έχουμε 10^1000. Δηλαδή πρέπει να γράψουμε ένα αριθμό με 1000 ψηφία, 1200 ξέρω εγώ πόσα. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, αυτό από θεωρητικής πλευράς το παράγει μόνο η σύνδεση των αμινοξέων. Δηλαδή αυτός ο τύπος των αμινοξέων με ένα που έχει R που λέγεται, το οποίο δίνει τις ποικιλίες των αμινοξέων. Το P53. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Είναι μία από. Η επιστήμη σήμερα έχει εξακριβώσει 4,5 δισεκατομμύρια πρωτεΐνες. Είναι εξακριβωμένες αυτές και τις πρωτεΐνες που μιλάω. Τα υπόλοιπα. Οι άλλες από θεωρητικής πλευράς κάνουν μόνο τα αμινοξέα. Τώρα, αν πάμε στον άνθρωπο, στα γονίδια με τα οποία έρχεται, στη ζωή έρχεται περίπου με 100.000 γονίδια. Λέξει 100.000 γονίδια. Το κάθε γονίδιο από αυτό μπορεί να κατασχηματίσει με τους συνδυασμούς που γίνονται, με τις οπτογραφές που γίνονται, με τις ραψοδίες τις οποίες γίνονται στη σύνθεση, δισεκατομμύρια άλλων πρωτεΐνων. Γιατί να μην μπορεί να σχηματίσει αυτά τα απλούστατα στοιχεία τα οποία ψάχνουν να βρουν. Μας το λέει ότι την πρωτεΐνη να αναστέλει ή να διεγείρει. Αυτά μπορεί να φτιάξει ο οργανισμός. Ναι, μιλάνε για επαγωγικές πρωτεΐνες και για ανασταλτικές πρωτεΐνες. Και υπάρχει παράγει το σώμα της. Μπορεί να φτιάξει. Και άλλοι φτιάξαν, παραδείγματος φτιάξαν προς καταπολέμηση του κατοίκου του Ιντερφερόνη. Μάλιστα. Είδαν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, την Ιντερφερόνη την έφτιαξε στο σώμα. Και εξετάζοντας, βρήκανε την Ιντερφερόνη. Ξετάσανε αυτούς τους οποίους λέω διότι αναφέρομαι. Για λιποτάκτης μικροταφείων. Αναφέρομαι με όλη την επίγνωση του αρρώστου, οι οποίοι ήταν πλήρης καρκινοθυματώδης καχυξία, με μεταστάσεις από. Ποιος τα έλεγξε, ποιος τα λέει, ο Λαμπρόπης. Μα αυτά τα λέει επίσης, δεν τα λέω εγώ. Υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο βλέπουμε εδώ πέρα. Λέει όλα αυτά ενδείκνυται για μη μεταστατικούς καρκίνους. Δεν υπάρχει περισσότερο μεγαλύτερο κουτάμα. Αυτούς τους καρκίνους που είχα εγώ γενικευμένοι καρκίνοι. Ποιον θέλετε να αναφέρω. Ποιον. Για να ξεκινήσει ο Κονταράτος να φτάσει στην Αμερική, καταλάβατε ότι τα είδε ο άνθρωπος με τα μάτια του. Ας πάνε εδώ. Υπάρχουν οι άνθρωποι. Ο Παπαδημητρίου βγήκε και είπε για καρκίνο του παγκρέατος, όπως η Βουζουκλάκη. Ακριβώς όπως η Βουζουκλάκη. Δηλαδή, πού είναι αυτοί που κάνουν χημειοθεραπεία, ποιος έζησε, πού είναι ο γεννηματάς, πού είναι η Μερκούρη, πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, δεν κάνανε τα πάντα, γιατί φύγανε. Εδώ έχουμε ανθρώπους, οι οποίοι σας έρθουν να ζουν με καρκίνο, ο οποίος χειρουργήθηκε το ένα μαστό, κατόρθω τον άλλο, το στείλα στο σπίτι να πεθάνει και σήμερα ζει. Το στέλνω στο σπίτι να πεθάνει, καταλάβατε. Είχε και μετάσταση. Και μετάσταση, δεν μετάσταση. Τα πράγματα σε δεν δούνε, δεν μπορεί να βγάλω από τα νοσοκομεία. Εδώ έχουμε και στην πρόσφυγη, έχουμε εδώ και στην Πάτρα. Ναι. Και προσπαθούν να τον θέσουν
σε μια τέτοια κατηγορία καρδίου που παρουσιάζει ένα στο δισεκατομμύριο. Κουτά μάλιστα. Τα ανοίξανε και είδανε. Λέω εδώ, να φτιάξει και καλή τι να πούμε. Και λέω, εδώ, παράξανε και το ανοίξανε να μου λέει τι γίνεται. Διότι περιμένω να έχει πεθάνει. Και λέω, εδώ, τα πάντα είναι κατακραμμένα. Τα πάντα είναι σαν να έχει μια αποστήρωση. Τι γίνεται εδώ. Και ψάχνουν να βγουν κάπου να το καθόλου. Και δεν έρχονται αλληλεγγύη. Πού είναι, πού είναι οι καθηγητάδες, γιατί δεν βγαίνουν. Και εδώ. Εδώ. Στους πάντες προκαλούν. Θα τους ακούσουν παρακάτω τα κατηγορώ. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ο απλός ο κόσμος, γιατί μπορεί να μας παρακολουθούν και γιατροί που μπορούν να καταλάβουν και στην ορολογία αυτή. Δεν έχουμε να καταλάβουν. Αλλά να πούμε, αν παράγει το ανθρώπινο σώμα, τις δύο απαντήσεις θέλω. Πιο απλά. Αν παράγει, αν μπορεί να συμβέσει. Λοιπόν, όλοι οι καρκίνοι είναι μεταστατικοί. Όλοι. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να πούμε. Είναι στο στάδιο, τα στάδια στα οποία βρίσκεται. Στην αρχή, όταν ένα καρκινικό κύτταρο εκκρατεί τον πραγματικού πολλαπλασιασμού του, για τα κύτταρα, όλα τα κύτταρα μας έχουν ορισμένη ζωή, έχουν την άνθρωπο μέσα τους δηλαδή. Ξέρουν πότε θα πεθάνουν για να αφήσουν το αντικαταστάτης τους. Λοιπόν, εδώ τα κύτταρα, όταν ένα εκκρατεί από. Δεν το αφήνουν τα γειτονικά κύτταρα στην αρχή. Δηλαδή, είναι ένας γείτονας που τους ενοχλεί και πολλά, τι γίνεται εδώ. Εν τω μεταξύ, στο όλη ιστορία επεμβαίνει το ανασωπητικό σύστημα. Δεν είναι όλοι μας έχουμε γλιτώσει από εκατομμύρια προσβολές καρκινικών κυττάρων. Δηλαδή έχουμε όλοι πάθει καρκίνους. Κάθε μέρα παθαίνουμε καρκίνο. Κάθε μέρα κύτταρα εκτρέπονται. Αλλά υπάρχουν φουροί, ακίνητοι φουροί. Υπάρχει το ανασωπητικό σύστημα το οποίο αμέσως δεν προφτάνει να κινηθεί. Λοιπόν, όταν όμως υπάρχει, έχουμε. Δεν έχουμε τα στοιχεία εκείνα τα οποία μπορεί ο οργανισμός να τα καταπολεμεί. Δεν έχει να συνθέσει. Δεν έχει τα όπλα. Ναι. Δηλαδή έχουμε αφοπλίσει το ανοσοποιητικό σύστημα. Όχι μόνο έχουμε αφοπλίσει. Αλλά φτάσαμε να καταληφθεί και το ανοσοποιητικό σύστημα. Και τι θα πει να καταλάβει ο ιός του AIDS, το παράσιτο, να καταλάβει το ανοσοποιητικό σύστημα. Θα πει ότι το ανοσοποιητικό σύστημα αφοπλίστηκε τελείως. Γιατί... ή εκτός εάν, γιατί έχουν συνθέσει ους, έχουν συνθέσει από αδρανή υλικά ή εκτός εάν του ξέφυγε και δεν το μαρτυράνε. Ότι δεν μπορεί να παρουσιάστηκε τώρα ο ιός, υπήρχε ο ιός. Εφόσον διότι ξέρεις, μπορεί να έχουμε μεταλλάξεις. Αλλά οι μεταλλάξεις για να γίνουν πρέπει να περάσουν από ανθρώπινα σώματα. Για να έχουμε ισχυροποίησεις κλπ. Γιατί όμως, αφού πια. Ήδη τις τελευταίες μέρες πρέπει και ο πιο απλός άνθρωπος να κατάλαβε ότι αυτή η προσπάθεια και αυτή η αγωνία για την αντιμετώπιση του καρκίνου σημαίνει ότι μια γενική παραδοχή ότι οι χημειοθεραπείες όχι μόνο δεν κάνουν τίποτα, θα έλεγε κανένας ότι δημιουργούν περισσότερα προβλήματα. Γιατί επιμένουν ακόμη στις χημειοθεραπείες. Γιατί από λεπτά. Ήδες ο άλλος τι είπε πως εκατομμύρια χάλασε για τις χημειοθεραπείες. Λεπτά, εδώ είναι στην αστεία. Όταν κάνει ο χημειοθεραπεία και λέει έπειτα από 10 μέρες ξέρεις, δεν είπαμε την αλήθεια, γιατί πρέπει, έτσι μου είπα, αλήθεια, δεν είπαμε λέει, την αλήθεια αυτό, άλλο, ότι θα πεθάνεις και αυτό το είπαμε θα αναβάλουμε για 15 μέρες. Δηλαδή αν το μεταξύσει 15 μέρες θα έχει πεθάνει λέει αυτός. Και τον κρατάνε και του κάνουν χημειοθεραπεία μέχρι την τελευταία στιγμή, τι σκοπός είναι αυτός. Δηλαδή γι' αυτό είπα ο ιατρική ξέφυγε από τον πραγματικό του δρόμο, το είπα από την αρχή νομίζω, έτσι έρχεσαι. Είναι όλοι προσεκτικοί. Ακόμη και ο κύριος Φόλκμαν ο ίδιος. Μα είναι επιστήμονας. Είναι ακριβώς. Επιστήμονας. Γι' αυτό και είναι επιστήμονας. Ναι, δεν κάνουν προσπάθειες οι άνθρωποι. Προσπάθησε να μετριάσει την αισιοδοξία. Την αισιοδοξία που τα μέσα, δεν ξέρω και κάποιοι άλλοι ίσως προσπάθησαν να δώσουν προς τον κόσμο ότι επίκειται πια. Ήδη τέλειωσε η υπόθεση του καρκίνου, σαν τελειωμένη για υπόθεση. Για μένα έχει τελειώσει. Είναι τελειωμένος ο καρκίνος. Με τα μέσα λέω, με τα μέσα που θέλω να μέσα αυτό. Τίποτα μένα... δεν αποκλείει ότι, την αναποτελεσματικότητα στον άνθρωπο. Ναι, έτσι. Ναι, υπάρχει αυτή η επιφύλαξη. Αυτή η επιφύλαξη, ασφαλώς. Βέβαια, στο διάστημα αυτό οι εταιρείες που θα πλασάρουν αυτά τα προϊόντα θα καλλιεργήσουν τον κόσμο. Την ελπίδα ότι μπορεί να φέρουν αποτελέσματα και αυτό μετά σημαίνει... Μετά και πώς θα λέμε,
από τη μια στιγμή στην άλλη σου λένε τούτο κάνει θαύματα και μετά από λίγο καιρό το φέρνουν γιατί έχει κάνει του κόσμου τις καταστροφές. Είναι λίγα αυτά που. Και μια και φτάσαμε, έχουμε τελευταία θράψη. Κάνει άλλο μεγάλο γίνεται για το Viagra. Το... Για το χάπι κατά τη ανικανότητα. Όμω εκεί, βέβαια... εδώ είναι. Εδώ είναι που είναι να του λυπάσαι όσοι μιλάνε για αυτά τα πράγματα. Μωρέ, αφού τότε υβρίδια το υβρίδιο, τι είναι. Είναι στήρο. Δεν έχει τις ιδιότητες του πολλαπλασιασμού. Εφόσον δεν έχει τις πολλαπλασιασμού τις ιδιότητες. Και ο άνθρωπος, είπαμε, δεν παράγει τίποτα. Νόμο της στήσης, ας πούμε, να πει ότι παράγει κάτι. Αν δεν τα πάρει, πώς τα έχει στήσει, πώς θα οριμάσουν τα όρια, πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Άρα, πού κτίζεται. Κτίζεται παρά τους νόμους της φύσης και εναντίον της φύσης. Θα φάτε μου πέρα. Δεν βγάλετε τίποτα. Και άλλα διάστημα, τώρα κάνετε αυτά τα πράγματα, μετά σε λίγο καιρό θα μείνετε με το κεφάλι κρεμασμένο σαν τους Γάλλους τους Ινδιάνους, να πούμε τα γαλιά. Μου κρεμάνε το κεφάλι όταν. Το αποτέλεσμα είναι ότι σκέψου κατά παραγγελία οργασμός. Κατά παραγγελία να γίνει η πράξη, η γενετική πράξη. Δηλαδή, εκεί που ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή γίνεται η επανάσταση μέσα του, σχηματίζονται τόσα και τέτοια, με τέτοιες δυνάμεις που ενεργούν, που έχουμε φτάσει να λέμε το κάτω κεφάλι τρώει το απάνω. Έτσι δεν λέμε, έτσι λέει ο Κοσμάκης να πούμε, έτσι λέει ο Κοσμάκης. Λοιπόν, τη στιγμή ο άνθρωπος αποκτηνούται, διότι είναι τέτοιες οι δύναμεις του οργασμού, των ορμονών που παράγονται εκεί, οι οποίοι δεν συγκρατιέται τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος γίνεται για μια στιγμή ζώων. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα πολλές φορές που φτάνουν. Τι πάνε να φτιάξουν, να πούμε, κατά παραγγελία, αν γίνεται, κατά παραγγελία, τι να φτιάξουν. Βέβαια γίνεται πολλής λόγος για παρενέργειες. Ασφαλώς το γίνεται, δεν μπορεί να μην γίνει παρενέργειες, τι να πάρουν. Εγώ αφού δεν είναι φυσικό το προϊόν. Και ας μην και ας γυρίσουμε μερικές δεκαετίες πίσω στη. Συγγνώμη, τούτο θυμήθηκα πρωτήτερα. Υπάρχει την επιφύλαξη του. Στις δημοσιεύσεις μου. Αλλά ποιος δεν τα διαβάσει, τη γράφω Λαμπρόπουλος. Λέω στην αρχή, εδώ και 15 ή εδώ και 20 χρόνια, φοβάμαι μήπως, να μην φτάσω στη δημοσίευση, μήπως προκαλέσω ελπίδες οι οποίες θα χαθούν στο τέλος. Αλλά τώρα είδα ότι δεν είναι ελπίδες. Έχω αρρώστους πεθαμένους για αυτούς. Λιποτάχτες νεκροταφείων, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Και θα πει λιποτάχτες νεκροταφείων, με όλη τη σημασία του λέξεως. Καρκινοματώδης πλήρης καχυαξίας. Ελάτε κύριε να τις δείτε. Τι καθόστε κρυμμένοι, βγαίστε. Σας προκαλώ, οποιοδήποτε κι αν είναι. Βγαίστε να τα δείτε αυτά τα πράγματα. Τι άλλο θέλετε να κάνω, πώς να κάνω. Πού είναι ο υπουργός, πού είναι ο υφυπουργός, πού είναι αυτά τα πράγματα. Τα έχουν πάρει, τα γράφουν στα παλιά στα παπούτσια. Περιμένουν, πρέπει να έρθει από το εξωτερικό να τα πούνε. Μα τα πειράματα γίνανε εκεί που. Ας μπούνε με στη φύση, στο εργαστήριο της φύσης, ποιος έχει κόστος να πάει να μπει. Ας πούνε εκεί, και να δουλέψει το μυαλό, να κάνει το μυαλό τα πειράματα. Και το διάβασμα, έχασε τα μάτια μου, στραβώθηκα από το διάβασμα. Και με αναγκάσανε να βγω και όξω από, από τα όρια της επιστήμης, από τα όρια της ιατρικής. Και να φτάσω εκεί σε τέτοια επίπεδα που να μεγαλώσει για μένα τόσο ο κόσμος όσο για τους άλλους μικραίνει. Σαν μένα έχει μεγαλώσει τόσο πολύ ο κόσμος και τους έρθει, τους προκαλώ. Οτιδήποτε. Δεν λογαριάζω καμία από τις ειδικότητες. Καμία. Έφτασαν δηλαδή να παίρνει αυτολογό. Το καταλάβατε. Έφτασαν στο σημείο εκείνο διότι δεν γίνεται αλλιώς. Πεθαίνει ο κόσμος. Δηλαδή πεθαίνει χάρισμα ο κόσμος. Πώς να το πούμε. Το βλέπω αυτό το πράγμα και επαναστατάει ψήφι. Διότι άνθρωποι οι οποίοι μπορούσαν να ζήσουν και μιλάω για αυτούς που μιλάω. Μιλάω για όλους αυτούς που έχω. Είναι άνθρωποι που δεν έχω κάνει σε θεραπεία σε πρώιμα στάδια. Μιλάμε για γενικευμένες καταστάσεις. Μιλάμε για καταστάσεις. Σε πρώιμα στάδια, κύριε Λαμπρόπουλε, στα θεραπευτήρια τα γνωστά. Υφίστανται την ταλαιπωρία της θεραπείας και την σωματική και την ψυχική και την οικονομική ταλαιπωρία. Και μετά έρχονται. Μα δεν τολμούσα να τα κάνω. Ήταν να βάλω φυλακή να τα κάνω αυτά τα πράγματα και επενέβαινε σε τέτοιους άλλους. Διότι μπορεί ένας άνθρωπος να πεθάνει. Δεν είναι ότι θα σωθεί ο κόσμος. Το αμυντικό σύστημα δεν είναι όλο το ίδιο, γιατί αλλημονόμαστε αν ήταν σε όλο τον κόσμο το ίδιο αμυντικό σύστημα. Όχι, θα πέθαιναν με μια επιδημία. Με μια επιδημία να πέθαιναν όλος ο κόσμος. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση δεν τόλμησα να εφαρμόσω. Διότι, πώς να το εφαρμόσω, θα με βάλουν και φυλακή στο έθνος. Και να πάω και φυλακή, αφτάνει. Στραβώθηκα διαβάζοντας και ετησίασα μια ολόκληρη ζωή στην απομόνωση του Μπάλιου, μια ολόκληρη ζωή εκεί πέρα και λέω, α, τι, αν τα ακούσουν αρκείνον, μα υπάρχει και μυαλό. Υπάρχουν και μάτια άλλα εκτός από τα μάτια τα που βλέπουν τα μάτια που λένε. Πάντως, πρόκειται για μιας επιδημίας. Είναι πάρα πολλές οι εταιρείες οι οποίες ανακοινώνουν ότι ήδη έχουν σε εξέλιξη την παραγωγή τέτοιων φαρμάκων. Μα μιλάμε για πρωτεΐνες της αιμάτων. Είπα από την αρχή ότι δεν υπάρχει λειτουργία, τι καλή ή κακή. Το έχω πει χιλιάδες φορές.
που να μην γίνονται από τις πρωτεΐνες. Οι πρωτεΐνες είναι εκείνες οι οποίοι κάνουν όλες τις εργασίες, όλες τις δουλειές. Τι άλλο να πω. Υπάρχει όμως κάτι που λέει εδώ και να μιλήσουμε. Τα άρρωστα κύτταρα πεθαίνουν από πείνα. Όλα τα κύτταρα πεθαίνουν από πείνα, έτσι δεν είναι? Εδώ μιλάνε για τις θυσίες αυτές, την αγκιοστατίνη, πώς τη λένε. Ναι. Αγκιοστατίνη και ενδοστατίνη. Ναι, λοιπόν. Ότι οι ουσίες αυτές υπάρχουν στον οργανισμό μέσα, αλλά είναι κοιμισμένες. Δηλαδή οι πρωτεΐνες αυτές οι οποίες είναι κοιμισμένες. Υπάρχουν όμως. Δηλαδή γιατί είναι ανήκουν στο αμυντικό σύστημα, στο αμυντικό του σύστημα, αλλά ανθρωπίνα. Γιατί? Διότι δεν υπάρχει η άλλη που θα τα, η πρωτεΐνη που θα τα ενεργοποιήσει, την οποία ονομάζει P53 νομίζω. Μάλιστα. Όταν σχηματιστεί αυτή η πρωτεΐνη, τι γίνεται? Πάβει να σχηματίζονται αγγεία απάνω στο καρκινικό κύτταρο. Και αφού δεν πάνε αγγεία να το θρέψουν, θα πεθάνει. Από ασυτεία, από το κονίδι. Αλλά όμως όλα τα κύτταρα δεν θρέφονται, δεν όλα. Υπάρχουν αγγεία. Όχι, όλα λοιπόν τα κύτταρα υπάρχουν αγγεία. Ναι. Αλλά στα καρκινικά κύτταρα, επειδή ναι, αναπτύσσονται, γλώσσα, αναπτύσσονται περισσότερα. Μάλιστα. Λοιπόν, όταν του αυτού καρκινικού κυτάρου, το οποίο για το αρχίτατο πολλαπλασιασμό του, χρειάζεται περισσότερη ουσία. Τραβάει περισσότερα πράγματα, περισσότερα συστατικά. Διότι έχει έντονο πολλαπλασιασμό. Λοιπόν, όταν αυτού του στερήσει τα στοιχεία εκείνα τα οποία ζητάει διαμέσου των αιμοφόρων αγγείων, διαμέσου των οδών τροφοδοσίας του, απλούστε τα πράγματα. Ναι, αλλά με, τον ίδιο, με την ίδια οδό μπορεί αυτό ασφαλώς, να προχωρήσει με τα ανασταλτικά. Αυτό κάνει η ελιά, διεγείρει το ανασωπητικό σύστημα. Τώρα πώς γίνεται και τι γίνεται, ας πάντα ελέγξουν αυτά τα πράγματα. Εγώ βλέπω το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα μπαίνει. Διότι εγώ δεν έχω εργαστήρια. Τα εργαστήρια τα φτάνει το μυαλό. Λέω ότι αυτό όσο βλέπω έχω τούτο. Εκείνο, άρα και εκεί έτσι καταλήγει. Σας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο η κλινική εικόνα. Όταν περιμένουν οι ανατομικές αλλοιώσεις, οι οποίες έχουν γίνει από τα καρκινικά κύτταρα, να φεύγουν μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα, ματαιοπονούν. Δεν φεύγουν. Διότι αυτά περιχαρακώνονται και ο οργανισμός τα περιλαμβάνει και πηγαίνει, τα απομονώνει με ασβέστιο και το αφήνει. Αν δεν κάθεται στις δουλειές, εγώ τη δική μου. Δεν ξέρω. Όπως τα βλήματα τα οποία δεν μπορούν να αφαιρεθούν γιατί είναι σε τέτοια μέρη που δεν μπορεί να φτάσει ο χειρουργός, ο οργανισμός τα εγκυστώνει και τα αφήνει και πέρασε να μην κάνει τίποτα. Και κάνει τη δουλειά. Γιατί υπάρχει το βλήμα, βοηθάει οι άνθρωποι γιατί έχουν βλήματα και ζουν 150 χρόνια. 100 χρόνια με τα βλήματα της σημασίας. Υπάρχει όμως, έχει βάση αυτό το πράγμα ότι με την πείνα μπορούν να πεθάνουν, έτσι δεν είναι? Πολλοί από τους αρρώστους, ναι, οι οποίοι ζήσανε, και αυτό, ναι, πολλοί από τους αρρώστους οι οποίοι έχουν ζήσει, είναι γιατί δεν τρώγανε. Δηλαδή, διότι οι σημειωμένες τροφές δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να βομβαρδίζουν τον ίδιο τον άνθρωπο, αν τα αναλύσουμε στο βάθος αυτές τις κατεύθυνσεις. Λοιπόν, αυτοί δεν είναι, την πείνα. Και εφόσον πεινάγανε οι ίδιοι, ο οργανισμός εστέρισε και τους. Το αδέα αμυντικό σύστημα εδόθηκε, διότι δεν το τροφοδοτούσαν το αμυντικό σύστημα την τροφή, ώστε να είναι αναγκασμένο να μεταβολήσει τις άσχημες τροφές που έδιναν, δηλαδή να έχει τον διμέτωπο αγώνα για να εξυδετερώσει των αχρήστων προϊόντων που του δίνουν και τον αγώνα του καρκίνου. Δεν έπαιρνε τα άχρηστα προϊόντα, έπαιρνε από δικά του και έκτυψε τον αγώνα του αντίο του καρκίνου και τον κατεπολέμησε τον καρκινοθεραπεία. Η πείνα δηλαδή του ίδιου του αρρώστου τον οδήγησε στη ζωή. Καταλάβατε. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι οφθαλμοφανή, φαίνονται, αλλά ποιος τα βλέπει, ποιος τα ακούει, ποιος τα ακούει. Ξαναγυρίζουμε πάλι στην τροφή που για εσάς. Όχι εμένα. Ναι. Του Ιπποκράτη αυτά τα πράγματα, δεν λέω τίποτα. Ανοίξει το Ιπποκράτη. Τα λέει καθαρά ο Ιπποκράτη. Ο δρόμος για την υγεία είναι μονότροπος. Και αν δεν ακολουθήσουν αυτό το δρόμο που βρέθηκε από την αρχή, που είναι το ξεδιάλογμα του τι θα τρώει ο άνθρωπος διαμέσου των αιώνων, για να ακολουθήσει αυτό το δρόμο, όποιος πει ότι βρείτε κάτι άλλο, ή είναι απατεώνας ή έχει δρόμο να. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος λοιπόν, ότι αυτά τα φάρμακα βγαίνουν στην αγορά, χρησιμοποιούνται, είναι αποτελεσματικά και μακάρι να είναι, και κάποιοι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του καρκίνου. Σημαίνει ότι δεν μπορεί να προσβληθούν πάλι από καρκίνο? Οπωσδήποτε. Και αυτούς που λένε ότι θεραπεύσουν τον άνθρωπο, έπειτα από λίγο καιρό, έχουμε το γράφο στο βιβλίο αυτό. Έπειτα από λίγο καιρό υπάρχουν στατήφισης. Διότι
τον βομβαρδίζουν ήδη πάλι με τις στόχες. Όπως έπαθε τον πρώτο, θα πάρει και τον δεύτερο. Δεύτερο, δηλαδή θα έχουμε επιλογή. Οι λέγοντες, όχι επιλογή, θα έχουμε το πολιτικά με μια. Με τα κέλια. Ένα καρκίνο που σχηματίστηκε, το ευκολότερα μπορεί να σχηματιστεί, και σε ένα νέο καρκίνο όπως σχηματίστηκε το πρώτο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, θα πρέπει κανένας να δίνει ιδιαίτερη σημασία στην διατροφή. Που έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τη διατροφή και δεν μιλάμε. Δεν είναι τίποτε άλλο. Κανένας άλλος δρόμος, ναι. Τίποτε άλλο. Το ότι έχουμε τώρα τόση νοσηρότητα, τόση επιλέγει να αναφέρει καρδιοπάθειες κλπ. Μα οι καρδιοπάθειες, το έχω πει και το ξαναπεί και ξανά και ξανά και ξανά. Τη δεκαετία του 30, που εγώ ήμουν στην Αθήνα που σπούδαζα, οι καρκίνους είδα 10 χρόνια στα νοσοκομεία που γύριζα 3. Όλους. Σήμερα, αν πας στο νοσοκομείο, σε όποιο νοσοκομείο και να πας εκτός από τα κέντρα, τα ειδικά κέντρα, θα δεις χιλιάδες καρκινοπαθείς. Λοιπόν, τότε καρδιοπάθειες δεν αναφέρονται σε αιτία θανάτου. Και θα πει δεν αναφέρονται, δηλαδή τα καρδιοαγγειακά νοσήματα που και οι καρκίνοι σήμερα θερίζουν. Είναι οι μόνες αιτίες. Τώρα, τελευταίως έχουμε και το έτσι, βέβαια. Αλλά είναι όλα αυτά. Αλλά τότε δεν είχαμε. Δεν αναφέρονται σε αιτία θανάτου, ξέρετε, θα πει. Αυτά που αναφέρω έγιναν, οι έρευνες έγιναν το 80, του 80 έρευνα. Δεν αναφέρονται σε τι θανάτου οι καρδιοαγγειακές παθήσεις. Τι άλλαξε από τότε αυτά. Τίποτα άλλο δεν άλλαξε. Αν το βάλουμε κάτω, ο άνθρωπος είναι ο ίδιος. Και όμως που ήταν διότι η βιολογία θέλει τεράστιο χρόνο για να μπορεί να μεταβληθεί το Α ή το Β στο. Τον άνθρωπο. Δηλαδή μιλάμε για εκατομμύρια χρόνια για να έχουμε μια βιολογική μεταβολή στον ίδιο τον άνθρωπο. Αλλά εκείνο το οποίο μεταβολεί είναι οι τροφές. Δεν είναι τίποτα άλλο από τις τροφές. Να ρωτήσω όμως και κάτι ακόμη που έχει σχέση με, με τα πειράματα που γίνονται αυτή τη στιγμή στα ποντίκια, που υποτίθεται ότι φέρουν αποτελέσματα, έτσι τουλάχιστον λένε. Μπορεί, τι ζωή έχει το ποντίκι, κανονικά, φυσιολογικά, τι ζωή, τη διάρκεια ζωής. Δεν μπορούμε ποτέ να πούμε ότι ενίσχυε εκεί και θα μιλήσει και στον άλλο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Σα πω εγώ. Εδώ που με βλέπετε εδώ, αλλά πού να τα ξέρουμε, που ενίσχυε ένα τόπο δεκτέρι, που θέλει να ακούσει, που θέλει να μάθει. Εγίνανε, υπήρχε εδώ στην Πάτρα καθηγητή Καζλαρή. Τον οποίο αφού έδειξε ορισμένα πράγματα, επίστηκε να κάνει πειράματα στην Αθήνα στα ποντίκια. Και μετά 10 μήνες μου λέει για τρεμού. Τα πειράματα είναι αρνητικά. Γίνανε πειράματα εδώ. Από εκείνον που ήταν στην Ερημιά εκεί. Γίνανε πειράματα. Και λέει, εσύ όμως βάσει αυτόν προχώρα. Διότι δεν είναι δυνατόν αυτό που βλέπουμε εδώ και αυτό που είναι εκεί να μην έχει κάτι αποτελέσματα. Κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται. Ο δε Κονταράτος, όταν με έστειλε στο Φέσα, μιλάμε για Φέσα, καθηγητή Πανεπιστημίου. Το γνωρίζουν το Φέσα, το ακούν το Φέσα, το ξέρουν το Φέσα. Το αιματολόγο. Το αιματολόγο. Που δεν πλησιάζονται αυτοί οι άνθρωποι ακούν. Με δέχτηκε εμένα και μου είπε ποιος σου είπε να ακολουθήσει αυτόν τον τρόπο. Έτσι μου είπε. Ποιος σου είπε να ακολουθήσει. Δεν είχε κάτι υπάρχει. Εγώ έτσι ακολούθησα, νομίζω ότι αυτός είναι. Και πίστηκε με αυτά που του έδειξε και μου έδωσε τον Τέντα, τον ηφηγητή του και ήρθε στην Πάτρα. Ήρθε στην Πάτρα, είδε αρρώστους. Μπαίνει στα βίκη ο ένας, ο Γιώργος. Βγήκε στην Ελλάδα, να το θυμηθώ το έκανε. Ήταν στην πυροσβεστική υπηρεσία. Αξιωματικός. Λοιπόν, ήταν η γυναίκα του. Με ρέτησε τη γυναίκα του, με ρέτησε την κόρη κλπ. Και είπε ότι εδώ πρόκειται για αυτόμα της Ιάς, ο Τέντας. Και ζήτησε στο. Ζήτησε να. Να δόκω και ελιές, ελιάφυλλα και παρασκεύασμα και το πήγε στο υποτολματέ κέντρο της Γαλλίας. Λοιπόν, τώρα τι έγινε από αυτή και ύστερα τίποτα. Επήγα εγώ στο αντικαρκινικό εδώ, με το χαρτί του Μέριλαντ, στο Γλινό, στο Άγιο Σάβα. Το είδε και είπε, όχι, είπε, στην αρχή λέει το σπίτι στον γιατρό ότι μόνο για 5 λεπτά μπορώ να δεχτώ. Πραγματικά, λέω μου άκου. Όταν πήγα όμως και του έδωξα το χαρτί του Μέριλαντ, κάτι μετά σε μια ώρα, ζήτησε με τι αυτό. Αντίγραφο, λέω πάντω δεν έχω καμία. Και λέω, μονάχα θέλω να εξετάσετε την τρόγινη, δηλαδή τα φύλλα της ελιάς, αν έχουν, μήπως έχουν άλλες ιδιότητες, τοξικές ιδιότητες. Που είπε ναι, αλλά τα άδειες εσύ. Θα τα άδειες κι εγώ.
Τώρα τι γίνεται από εκεί και πέρα, αν δεν βρει την κυκλοφορία. Οπότε έχει αποδεχθεί πάντως τοξικές ιδιότητες δεν έχω. Τώρα τι είναι τοξικές ιδιότητες. Θα ψαφίσανε κατσίκες. Είδατε κάμια κατσίκα καλά από την καρδιά. Και το έλειωσε. Ναι. Να κάνουμε ένα διάλειμμα σε αυτό το σημείο και να συνεχίσουμε. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Θα επανέλθουμε μετά από. Η μαμά λέει ότι πρέπει να τρως φρούτα και λαχανικά ώστε να γίνεις μεγάλος και δυνατός. Αλλά γνωρίζατε ότι ουσιαστικά σας βοηθούν να ζήσετε περισσότερο. Όμως, ο καθένας μας ξέρει ότι δεν τρώμε πάντα σωστά. Πάνω από το 50% των παιδιών στην Αμερική τρώνε μια μερίδα ή λιγότερη φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα και μόνο το 12% των παιδιών τρώνε φρούτα και λαχανικά περισσότερο από 2 μερίδες την ημέρα. Πώς λοιπόν θα αποκτήσουμε ποτέ το ελάχιστο των 6 μερίδων την ημέρα που χρειαζόμαστε.